Κυρία Διοικητρία, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ για τον χρόνο. Ξέρω ότι είναι πολύτιμος. Αλλά επειδή εχθές εγώ προσωπικά δεν πρόλαβα να πάρω κάποια συνέντευξη από την παρουσία σας στο Δήμο, θα ήθελα να μου πείτε δύο λόγια για την παρουσία σας στο Δήμο, τι είναι αυτό που ζητήσατε, τι είναι αυτό που περιμένετε, πώς πάει το νοσοκομείο μας επί των λίγων ημερών σας. Κύριε Νικολόπουλε, καλή σας μέρα. Χτες πραγματικά στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων συζητήθηκε σαν πρώτο θέμα ημερήσιας διάταξης η υπογραφή προγραμματικής σύμβασης ανάμεσα στο Δήμο και στο νοσοκομείο. Το γεγονός της υπογραφής αυτό καθεαυτό αποτελεί μια καινοτόμα ενέργεια η οποία έρχεται να συμπληρώσει μια σειρά άλλων ενεργειών και πρωτοβουλειών και κινήσεων που πλέον έχει πάρει η νέα διοίκηση του νοσοκομείου προκειμένου να πετύχει την ανάκαμψη και την αναβάθμιση του νοσοκομείου Κορίνθου. Όπως είπα και χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο, το θέμα της λειτουργίας και της λειτουργικής εικόνας ενός νοσοκομείου είναι θέμα κουλτούρας, νοοτροπίας και παιδείας ενός λαού. Δεν είναι μόνο θέμα πολιτικών επιλογών. Και σε αυτή τη διαμόρφωση της εικόνας του, οφείλουμε, πέρα από τους διοικούντες και τους εργαζόμενους, να συμβάλλουμε όλοι μας. Ο Δήμος Κορινθίων πραγματικά ανταποκρίθηκε σε μια δική μας πρωτοβουλία, η οποία είχε σχέση με την παροχή τεχνικής βοήθειας στο νοσοκομείο για τη σύνταξη μελετών, προκειμένου να ολοκληρώσουμε τα προγραμματισμένα ή τα προγραμματιστέντα έργα, τα οποία είναι απαραίτητα για την αναβάθμιση του νοσοκομείου της Κορίνθου. Και αυτό γίνεται γιατί δυστυχώς η δική μας τεχνική υπηρεσία είναι υποστελεχωμένη και δεν έχει τη δυνατότητα σύνταξης τέτοιου είδους μελετών. Η υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης μας δίνει αυτό το περιθώριο, την ανάθεση δηλαδή της σύνταξης των μελετών και τη δημιουργία όριμων φακέλων και έργων προκειμένου να τα υποβάλουμε στους φορείς χρηματοδότησης και να μπορούμε πλέον δυναμικά να διεκδικήσουμε τη χρηματοδότησή τους. Όπως καταλαβαίνετε, ο βαθμός οριμότητας των έργων παίζει πάρα πολύ μεγάλη σημασία στην περαιτέρω εξέλιξή τους. Θέλουμε λοιπόν να έχουμε όριμα έργα και αυτό θα προσπαθήσουμε μέσα από την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης. Η αλήθεια είναι ότι ο Δήμος ανταποκρίθηκε με πάρα πολύ μεγάλη προθυμία και ανέφερα αυτή την ενέργεια καινοτόμα γιατί θεωρώ ότι ενδεχομένως να μην έχει γίνει σε άλλους Δήμους αλλά και ακόμα και να έχει γίνει, ο αριθμός είναι πάρα πολύ περιορισμένος. Ελπίζω λοιπόν σε αυτή μας τη συνεργασία να πετύχουμε, να έχουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε και επιτέλους να έχουμε τη δυνατότητα αξιόπιστα να διεκδικήσουμε χρηματοδοτήσεις για έργα τα οποία θα προγραμματίσουμε. Χτες τόλμησα και είπα αυτό το οποίο είπα και στην αρχή της τοποθέτησής μου, ότι μια κοινωνία δεν μπορεί να μένει αμέτωχη στη λειτουργία ενός νοσοκομείου και μάλιστα δημόσιου νοσοκομείου, το οποίο το χρειάζεται στην καθημερινότητά της και η προσφορά υπηρεσιών του παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στην ποιότητα της ζωής του κάθε πολίτη. Τόλμησα δε να κάνω μία πρόταση, η οποία θεωρώ ότι πρέπει να έχει ανταπόκριση, και αυτή η πρόταση αφορά τη δημιουργία ενός κινήματος υγείας από την κοινωνική βάση, το οποίο με την πρωτοβουλία των πολιτών να έχει ρόλο και την στήριξη της λειτουργικής εικόνας του νοσοκομείου, αλλά και τον έλεγχο της παροχής υπηρεσιών υγείας. Εμείς τον δεχόμαστε τον έλεγχο και τον θέλουμε τον έλεγχο. Και κάπως έτσι εννοούμε και τη συνεργασία μας με τα κοινωνικά κινήματα και τους πολίτες. Εγώ λοιπόν θέλω να ρωτήσω το εξής. Μαγικό δραβδάκι δεν έχετε, είναι σίγουρο. Το νοσοκομείο από τη μια μέρα στην άλλη δεν μπορεί να γίνει αυτό που θα θέλαμε όλοι. Παρ' όλα αυτά έχουν γίνει δειλά βήματα. Και επειδή ακούστηκε κάτι που δεν ξέρω, θέλω να μου το δικαιολογήσετε, ότι οι γιατροί, οι παιδίατροι που ήρθανε μπορεί και να τους χάσουμε αύριο μεθαύριο. Τι ισχύει από αυτό το θέμα? Κοιτάξτε, καταρχήν έχω πει στο δελτίο τύπου ότι η διοίκηση στη φάση αυτή προσπαθεί να έχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό ειδικευμένων παιδιάτρων.
Πέρα από τις προκηρύξεις του κλάδου γιατρών ΕΣΥ που τρέχουν και αφορούν δύο θέσεις, αυτή τη στιγμή υπηρετεί μία αποσπασμένη διευθύντρια παιδίατρος στο νοσοκομείο μας. Η νομική υπόσταση του όρου της απόσπασης έχει το χαρακτήρα της μεγαλύτερης μονιμότητας από μία απλή μετακίνηση. Αυτό μας κάνει να πιστεύουμε λοιπόν ότι το θέμα της παρουσίας ειδικευμένου παιδιάτρου το έχουμε λύσει. Από εκεί και πέρα οι ενέργειες οι υπόλοιπες δρομολογούνται. Ήδη έχουμε λάβει κάποιες προτάσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε σχέση με επικουρικούς παιδιάτρους που θέλουν πλέον να έρθουν στο νοσοκομείο λόγω του γεγονότος ότι υπάρχει διευθύντρια παιδίατρος και πιστεύουμε ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα έχουμε μια πιο επαρκή στελέχωση του παιδιατρικού μας τμήματος. Και για να κλείσουμε, τι γίνεται με τη ΜΕΘ, να μάθει και ο κόσμος αν έχει κάτι προχωρήσει παραπάνω. Λοιπόν, η ΜΕΘ άνοιξε, όπως σας είπαμε, 4 κλίνες. Η προοπτική μας είναι πολύ σύντομα να έχουμε την ανάπτυξη και άλλων 2 κλινών. Αυτό θα γίνει με τον πρώτο ερχομό νοσηλευτικού προσωπικού, τις πρώτες προσλήψεις που θα έχουμε και αναμένονται άμεσα. Στόχος μας είναι η ολοκληρωμένη λειτουργία της ΜΕΘ και η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών. Σε αυτό θα συμβάλλει η αύξηση του νοσηλευτικού μας προσωπικού. Και γι' αυτό το λόγο μέχρι τώρα δεν έχει πραγματοποιηθεί η ανάπτυξη των 2 επιπλέον κλινών. Οι πρώτες 4 μέρες στο νοσοκομείο, το προσωπικό είδα και εχθές ότι υπάρχει μία μάζοξη, μία ένωση. Είναι αληθινό όπως το είδαμε? Οι εργαζόμενοι μαζί με τη διοίκηση θεωρούν την προστασία και την αναβάθμιση του νοσοκομείου σαν πρωταρχικό τους μέλημα. Η αλήθεια είναι ότι το Σωματείο Εργαζομένων αλλά και το Σύνολο των Εργαζομένων στηρίζει τη νέα διοίκηση σε αυτή την προσπάθεια ανάκαμψης και τους ευχαριστώ γι' αυτό. Πιστεύω ότι βαδίζοντας όλοι μαζί ενωμένοι με κοινές και σοβαρές διεκδικήσεις θα μπορέσουμε επιτέλους να κάνουμε το νοσοκομείο της Κορίνθου αυτό που ήταν παλιά, δηλαδή να αποκτήσει την έγκλη του και το ρόλο του, και αυτό είναι το κυρίαρχο, τον διακριτό του ρόλο στο σχεδιασμό των υπηρεσιών υγείας στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Εγώ να σας ευχαριστήσω για τον χρόνο και τα λεγόμενά σας. Καλό κουράγιο. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.